για την επίθεση που δέχθηκε από αρκούδα το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή Αγία Απόστολη της ορεινής κοινότητας Μερκάδας του Δήμου Μακρακόμης, από την οποία γλίτωσε με ελαφρά τραύματα, μίλησε ο 61χρονος κτηνοτρόφος Γιάννης Μακρυγιάννης. Όπως είπε, μέσα από το νοσοκομείο Καρπενησίου, στο οποίο οδηγήθηκε για να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του, η αρκούδα πήδηξε πάνω στο κεφάλι μου, αλλά ευχαριστώ το Θεό που δεν μου έκανε μεγαλύτερη ζημιά. Εξηγώντας γιατί του επιτέθηκε η αρκούδα, είπε ότι αλήχταγαν τα σκυλιά, πήγα να δω τι είναι και αυτή μου επιτέθηκε. Στην ερώτηση δε πώς γλίτωσε ο 61χρονος βοσκός, ήταν αφοπλιστικός στην απάντησή του. Ήθελε και έφυγε μόνο του. Αν δεν ήθελε, δεν θα γλίτωνα. Ο ίδιος πάντως δηλώνει: «Δεν φοβάμαι. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Αν πω ότι φοβάμαι, και εγώ θα ψοφήσω από την πείνα και τα ζωντανά θα πεθάνουν». Σε 7 η ώρα το απόγευμα περπάταγα και πήδησε από τον όχτο και πήδησε πάνω στο κεφάλι μου. Την είδα ότι ήταν αρκούδα. Αλλά ευχαριστάω τον Θεό που δεν μου έκανε μεγαλύτερη ζημιά. Αλήχταγαν τα σκυλιά, πήγα να δω τι είναι, πέρασα έναν δρόμο κάτι και αυτό, επειδή τα αλήχταγαν τα σκυλιά που πάνε, πήρξε πάνω σε μένα. Πώς γλιτώσατε, κύριε μου? Ήθελε και έφυγε μαναγότη. Αν δεν ήθελε, δεν γλίτωνα. Και ειδοποιήσατε μετά εσείς μόνος σας, κύριε Τσανακή? Πήρα το αυτοκίνητο από εκεί και βγήκα πάνω στην άσφαλτο και ειδοποίησα άτομο να με φέρει στο νοσοκομείο. Πάντως με λίγα τραύματα, ευτυχώς. Ευτυχώς. Μέσα στην ατυχία, τυχερός. Δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι. Ό,τι δεν είναι να τύχει, θα τύχει. Άμα πω ότι φοβάμαι, και εγώ θα ψοφήσω αυτήν την πείνα, αλλά και τα ζωντανά αυτήν την πείνα. Τι σας είπαν εδώ οι γιατροί, νοσοκομείο? Τίποτα, δεν μου πούνε γιατροί. Μόνο βάλαν καταράματα αυτού, μόνο έκαναν και κάτι εξετάσεις, τι να πούνε γιατροί. Ψυχή δεν βάζει γιατί. Ψυχή ένας μαρακά.